Έλα, πες μου. Πόσες φορές σου έχει τύχει να θέλεις να κατεβάσεις ένα βίντεο ή ένα τραγούδι από το Instagram, από το Facebook ή από το Twitter και δεν ξέρεις τον τρόπο? Σήμερα θα δούμε πώς. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το ίδιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, ειδικά τώρα με την καραντίνα. Ειδικά τώρα με την καραντίνα, λοιπόν, θα έχει και διπλά streams μέσα στην ημέρα. Οπότε σας περιμένω στο Twitch, θα βρεις link κάτω στην περιγραφή. Επίσης, Discord server, επίσης θα βρεις link κάτω στην περιγραφή. Σε περιμένω να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις και να πάρεις οποιαδήποτε απάντηση θέλεις. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε να δούμε, λοιπόν, μια εξαιρετική εφαρμογή, η οποία πρέπει να υπάρχει και για Android. Οπότε οι Android φίλοι μας, καλό είναι να την ψάξουν και να την δουν. Το βίντεο σήμερα θα είναι λίγο σύντομο, καθώς η εφαρμογή είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ ευχρηστή και θα σας λύσει τα χέρια. Θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τρίτες εφαρμογές, θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτήν για να κατεβάζουμε από το YouTube, από το Instagram, από το Twitter και από το Facebook οποιαδήποτε βίντεο και οποιαδήποτε τραγούδια θέλουμε. Επίσης θα μπορούμε να κατεβάζουμε τραγούδια και μέσω της εφαρμογής να τα κάνουμε μετατροπή σε MP3, μετά να τα περνάμε στα files, στα αρχεία και όπως έχουμε δείξει να βάζουμε μέσω του GarageBand ηχοκλήσεις στα αγαπημένα μας iPhone. Πάμε λοιπόν να δούμε και να τσεκάρουμε την εφαρμογή. Πηγαίνουμε τέρμα δεξιά, την εφαρμογή την έχω ήδη κατεβάσει, λέγεται Bolt. Πηγαίνουμε στο App Store, πατάμε Search, πατάμε στην αναζήτηση Bolt και πατάμε αναζήτηση, είναι η πρώτη εφαρμογή που μας βγάζει, είναι αυτή με τον κεραυνό, τον μπλε. Και θα δείτε το πόσο εύχρηστη είναι. Λοιπόν, την έχω ήδη κατεβασμένη, την έχω στην εμφάνιση εργασίας, την αρχική μου σελίδα στο iPhone. Πατάμε και βλέπουμε εδώ πέρα που μας ανοίγει την εφαρμογή. Το αφήνουμε προς το παρόν αυτό. Πηγαίνουμε στο Instagram. Να πάμε πρώτα. Πάμε στο Instagram. Ανοίγουμε την αρχική σελίδα του Instagram. Πατάω Filmmakers που έχει πάρα πολύ ωραία βίντεο. Για να δούμε το πώς μπορούμε easy να κατεβάσουμε ένα βίντεο. Λοιπόν, έχουν φτιάξει εδώ πέρα ένα βίντεο. Να κατεβάσω ένα άλλο, θα κατεβάσω αυτό. Παραδείγματος χάρη τώρα. Λοιπόν, θέλω αυτό εδώ πέρα να το κατεβάσω για να το κρατήσω για μένα, να το θυμάμαι και να το έχω. Πατάω επάνω δεξιά που έχει τις τρεις βουλίτσες και πατάω αντιγραφή συνδέσμου. Πατάω αντιγραφή. Σένω προς τα πάνω, πατάω το κουμπί του home screen για να πάω στην εφαρμογή του Bolt που είναι πίσω ή σηκώνω προς τα πάνω, πηγαίνω τέρμα δεξιά και ανοίγω την εφαρμογή του Bolt. Αν σε περίπτωση δεν τη βρείτε στην επιφάνεια εργασίας, θα είναι τέρμα δεξιά στη βιβλιοθήκη, θα κάνετε ένα search στην εφαρμογή Bolt και θα σας την ανοίξει. Αν και θα σας την πάει στην τελευταία σελίδα, όπως πάντα. Για κάποιο λόγο, δεν δουλεύει το screen recorder με το πρόγραμμα, οπότε δεν πτωούμαστε, σας άνοιξα τη δεύτερη καμερούλα, οπότε πάμε να το τσεκάρουμε. Μας βγαίνει στην επιφάνεια εργασίας τέρμα δεξιά. Πατάμε το. Ναι, έχει ένα γακό, να ξέρετε, έχει διαφημίσεις. Λογικό. Είναι free η εφαρμογούλα, οπότε λίγο υπομονή. Τέλεια. Πάμε Instagram. Κάνουμε αντιγραφή συνδέσμου. Ωραία. Αντιγραφή συνδέσμου. Πηγαίνουμε στην εφαρμογή μας. Και κάνουμε εδώ πέρα στο search enter website name. Πατάμε επικόλυση. Paste. Και μας επικόλυσε το κείμενο που κάνουμε αντιγραφή. Πατάμε Go και πρέπει να φορτώσει. Και βλέπετε ότι μας έχει φορτώσει τη σελίδα των Filmmakers και το βίντεο που έχουμε πατήσει. Τι κάνουμε τώρα? Πατάμε όχι τώρα σε αυτό που μας βγάζει το παράθυρο. Είναι για να κάνουμε login στο Instagram. Δεν θέλουμε. Οπότε τα αφήνουμε έτσι. Και τι κάνουμε? Πατάμε Play. Μόλις πατήσουμε Play, μας βγάζει ένα παράθυρο και λέει Filmmakers, Instagram, bla 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 bla. Download, copy link και cancel. Πατάμε download link. Το βίντεο όμως βλέπετε ότι κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, συγγνώμη, έχει βγάλει ένα download συν 1. Το πατάμε και βλέπετε ότι, να σβήσω το προηγούμενο ή θα το ξανακατεβάσουμε, και βλέπετε ότι Filmmakers στο Instagram Cinematic bla bla bla. Πατάμε επάνω και έχει κατέβει το βίντεο μας. Τι κάνουμε τώρα? Πατάμε τις τρεις βουλίτσες που έχει κάτω δεξιά, εδώ πέρα κάτω, και πατάμε share. Μόλις πατήσουμε share, μας λέει, βλέπετε, save to files, save video. Θα πατήσουμε save video
Και άμα πάμε στις φωτογραφίες μας, το βίντεο μας έχει αποθηκευτεί. Βλέπετε. Και τώρα μπορείς να το κάνεις share και να τα ανεβάσεις οπουδήποτε θέλεις. Σε Facebook, Instagram, ξανά από την αρχή, σαν να είναι δικό σου. Τέλεια. Ή μπορείς να το στείλεις στο κινητό σου ή οπουδήποτε θέλεις. Δείτε όμως το καλό και το τίμιο κολπάκι αυτής της εφαρμογής. Ωραία. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε YouTube. Ανοίγουμε την εφαρμογή του YouTube. Κάνουμε search Zumba Don Omar. Το έχω κολλήσει, το ακούω συνέχεια. Και θέλω να το βάλω ηχοκλήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Ή θέλω να το κατεβάσω, να το έχω στο κινητό μου, να το ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται καν να το ακούσουμε το τραγούδι. Αν θέλετε να σας το βάλω λίγο, θα παίξει τη διαφήμιση προφανώς. Καλό YouTube. Λοιπόν, πατάμε κάτω δεξιά και πατάμε κοινοποίηση. Και πατάμε αντιγραφή συνδέσμου. Ωραία. Πηγαίνουμε πάλι εδώ πέρα, στην αγαπημένη μας εφαρμογή, αυτήν εδώ. Πηγαίνουμε ξανά επάνω στην μπάρα δεξιά. Πατάμε paste. Πατάμε go. Και βλέπετε ότι μας έκανε search το τραγούδι. Με το που το κάνει search, κατευθείαν θα μας πετάξει download. Χωρίς καν να πατήσουμε τίποτα. Με το που το πατήσουμε θα βγει το download. Λοιπόν, το πατάμε. Και βλέπετε ότι πάλι έχει ανάψει το συν ένα το κόκκινο. Το πατάμε. Και βλέπετε πάνω ότι λέει Don Omar Zumba. Το πατάμε. Και έχει κατέβει. Λοιπόν, τώρα. Θέλεις να το αποθηκεύσεις, να το ακούς. Δεν θέλεις το βίντεο. Θέλεις να έχεις το MP3 του συγκεκριμένου τραγουδιού και να το ακούς συνέχεια. Στο σπίτι σου, στη γυμναστική σου, να το βάλεις ηχοκλήσεις. Πάρα πολύ εύκολα και easy. Γίνεται μέσα από την εφαρμογή αυτό το πράγμα. Πάμε στο folders. Είναι δίπλα από το download ακριβώς, εδώ. Λοιπόν, μόλις πάμε στο folders, βλέπετε πάνω ότι λέει Don Omar Zumba Video. Ωραία. Εάν το πατήσουμε, αν το κρατήσουμε πατημένο, λέει Convert to Audio. Easy. Το πατάμε και βλέπετε ότι πάνω αμέσως έγινε audio. Αν το πατήσεις, το ακούς και μέσα την εφαρμογή κανονικά και βλέπεις ότι πλέον είναι audio. Πατάμε τις βουλίτσες που είναι, όχι αυτές που λένε more, αυτές που είναι ακριβώς από πάνω στο τραγούδι. Λοιπόν, και πατάμε share και εδώ πέρα πατάμε save to files. Ωραία. Εάν πατήσουμε save to files, αποθηκεύεται στα αρχεία μας, οπότε μπορούμε από το GarageBand να πάρουμε από τα αρχεία μας να το κάνουμε drag and drop, όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο πώς να βάλεις ηχοκλήση στο iPhone. Να σας δείξω και από Twitter πώς μπορούμε να κατεβάσουμε. Μπορείς να κατεβάσεις βίντεο από οπουδήποτε, όχι μόνο από Facebook, αλλά και όχι μόνο από Instagram, αλλά μπορείς και από Twitter. Έχει κάποιο βίντεο στο Twitter. Έχει εδώ ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter. Το βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς. Πατάμε πάλι το share από εδώ πέρα. Αντιγραφή δες συνδέσμου. Πηγαίνουμε πάλι στην αγαπημένη μας εφαρμογή. Πατάμε στο browse εδώ πέρα μπροστά. Πατάμε εδώ πέρα paste. Πατάμε go. Και μας ανοίγει το Twitter. Λοιπόν, μας ανοίγει αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Πατάμε play. Και μας λέει download. Το πατάμε. Πατάμε στο browse και βλέπετε ότι πάνω δεξιά, πάνω τέρμα πάνω, είναι το βίντεο που το οποίο κατεβάσαμε. Easy. Το επιλέγουμε. Πατάμε τις βουλίτσες, τέρμα δεξιά εδώ. Και πατάμε share. Και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα πάλι να τα αποθηκεύσουμε στα files. Αυτό ήταν. Και να το στείλουμε οπουδήποτε θέλουμε. Μπορείς να κατεβάσεις βίντεο από οπουδήποτε θέλεις. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, οποιαδήποτε πλατφόρμα υπάρχει, μπορείς πάρα πολύ easy μέσω αυτής της εφαρμογής να το κατεβάσεις. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια, να βοηθήσουμε και τους φίλους των Android, εάν υπάρχει και αυτή η εφαρμογή και για Android. Πείτε μου στα σχόλια παρακαλώ και μάλλον λογικά θα δουλεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και θα έχει ακριβώς την ίδια χρήση. Μην ξεχάσεις αν σου αρέσει το huge βίντεο να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, θα βρεις link κάτω στην περιγραφή και σε περιμένω και στο Discord server που θα βρεις επίσης link κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά!